Ο βαθμός επιρροής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην άσκηση εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Το μεταναστευτικό φαινόμενο και η παγκοσμιοποίηση δημιουργούν τα τελευταία χρόνια καταιγισμό αλλαγών τόσο σε ανθρωπολογικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, με τις εξελίξεις στις κοινωνίες να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παιδαγωγική επιστήμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια προσπάθεια διασφάλισης της εσωτερικής συνοχής, προωθεί κοινή εκπαιδευτική πολιτική για όλα τα κράτη-μέλη, ενώ παράλληλα εντάσσει δράσεις για τη στήριξη της πολιτισμικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζεται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την πορεία των ευρωπαϊκών πρακτικών, προκειμένου να οριστεί ένα κοινό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τις αρχές της ταυτότητας και της ετερότητας, και ο βαθμός στον οποίο αυτό επιδρά και αφομοιώνεται από τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης. Σε περαιτέρω ανάλυση, εξετάζονται ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, που οι ελληνικές κυβερνήσεις προσπαθούν να θεσπίσουν, σε μια προσπάθεια σύγκλησης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα στη λειτουργία των εκπαιδευτικών οργανισμών της ελληνικής επικράτειας. Το 1951 έγινε μια πρώτη προσπάθεια συνένωσης 6 ευρωπαϊκών χωρών με σκοπό τη δημιουργία οικονομικής και βιομηχανικής συνεργασίας σε θέματα χάλυβα και έκτοτε για τη δημιουργία κοινής αγοράς. Οι ίδιες χώρες προχώρησαν με τη Συνθήκη της Ρώμης το 1957 στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας. 10 χρόνια αργότερα, τα θεσμικά αυτά όργανα συγχωνεύτηκαν για να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με τον αριθμό των μελών όλο ένα να αυξάνεται. Η Ελλάδα αντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα το 1981. Με την υπογραφή της Συνθήκης του Μάστριχτ το 1992, δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία απέκτησε κοινωνική και πολιτική διάσταση με τη δυνατότητα να ορίζει σχέδια για κοινή εξωτερική πολιτική, με τη θέσπιση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας, αλλά και να ψηφίζει και να υιοθετεί κοινές στρατηγικές για τις χώρες μέλη της σχετικά με τη δικαιοσύνη, την εκπαίδευση και άλλους τομείς της λειτουργίας του κράτους. Μία πρώτη προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέμβει σε εκπαιδευτικά θέματα εντοπίζεται κατά την περίοδο 1957 με 1976 με εστίαση κυρίως στους έφηβους και την επαγγελματική κατάρτιση με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ενώ το αμέσως επόμενο διάστημα έως και το 1992 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος «Ευρωπαϊκή Διάσταση της Εκπαίδευσης». Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται τα Α και Β κοινοτικά προγράμματα δράσης που αφορούν την επαγγελματική εκπαίδευση και εισάγονται εκπαιδευτικές καινοτομίες και προγράμματα προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την ενίσχυση των ξένων γλωσσών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τη συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους σε πολιτισμικό επίπεδο. Ο πρώτος σαφής διαχωρισμός της εκπαίδευσης στην άσκηση πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγινε το 1992 με τη Συνθήκη του Μάστριχτ, όπου στο άρθρο 126 αναφέρεται ξεκάθαρα «Η κοινότητα συμβάλλει υποστηρικτικά στην ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη-μέλη, ενώ παράλληλα σέβεται την πολιτιστική και γλωσσική ποικιλομορφία του κάθε κράτους και παρέχει την ευθύνη στα ίδια τα μέλη για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και της οργάνωσης του εκπαιδευτικού του συστήματος». Η ουσιαστική ενεργοποίηση των παραπάνω άρθρων ήρθε στις 29 Σεπτεμβρίου του 1993 με τη δημοσίευση του Πράσινου Βιβλίου, στο οποίο υποστηρίζεται ότι η εκπαιδευτική διαδικασία θα πρέπει να συνδέεται με τη νέα κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική πραγματικότητα στο πεδίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που καθιστά σαφές ότι η εκπαιδευτική πολιτική ελέγχεται και επηρεάζεται από το ευρύτερο ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον. Με τη Συνθήκη της Σορβόνης το 1998
στην οποία συμμετείχαν υπουργοί παιδείας από τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ιταλία και τη Γερμανία και συνυπέγραψαν τη διακήρυξη για τον εναρμονισμό της δομής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ανώτατης Εκπαίδευσης, δίνεται πλέον βάρος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τη διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών και των εκπαιδευτικών στα εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών μελών και την προοδευτική σύγκληση των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης και την εγκαθίδρυση ενός συστήματος σπουδών με δύο κύκλους. Προωθείται συγχρόνως η αναγνωρισιμότητα πτυχίων και ακαδημαϊκών προσόντων και εισάγεται η ανάγκη για διαβίου κατάρτιση. Η διακήρυξη αυτή επικυρώθηκε ένα χρόνο μετά από τη Συνθήκη της Μπολόνια τον Ιούνιο του 1999 από τους Υπουργούς Παιδείας 29 χωρών. Η περίοδος που ακολούθησε μεταξύ 2000 και 2010 επισφραγίζεται από την περιβόητη στρατηγική της Λισαβόνας που θεωρείται η πιο σημαντική απόφαση στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εκπαιδευτικά ζητήματα, με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει τις προσκλήσεις της νέας οικονομίας της γνώσης και το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και να χαράξει μια στρατηγική με χρονοδιάγραμμα έως και το 2010, προσανατολιζόμενη στο να γίνει η Ένωση η ανταγωνιστικότερη και πιο δυνατή οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για βιώσιμη ανάπτυξη, με αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των θέσεων εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή. Οι τρεις βασικοί άξονες που τέθηκαν περιελάμβαναν την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των πολιτών στην εκπαίδευση και την προώθηση της διαβίου μάθησης και κατάρτισης. Τέλος, η περίοδος που διανύουμε έως και το 2020 αφενός χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή όλων των προηγούμενων βημάτων στην εκπαίδευση, αφετέρου στηρίζεται στην εφαρμογή του νέου στρατηγικού πλαισίου «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020», που αποτελεί και το όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πολιτική που ακολουθεί στην εκπαίδευση, με ένα νέο σημαντικό στόχο, αυτόν της ολοκλήρωσης, της αντιστοίχησης και της μετάφρασης πτυχίων. Εκτός από τις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις της σχετικά με τους βασικούς άξονες της εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και χρηματοδοτεί και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες, οι οποίες έχουν τη μορφή προγραμμάτων δράσης και αφορούν την ευδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και στοχεύουν στη διαρκή ενημέρωση και ανανέωση των προσόντων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών στελεχών. Μετά τη συνθήκη του Μάστριχτ, τα ευρωπαϊκά προγράμματα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τις θεσμικές ρυθμίσεις της Ένωσης, και αφορούν αυτά τα οποία προκύπτουν από πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθείας μέσα από τα θεσμικά της όργανα, όπως λόγου χάρη το πρόγραμμα Σόκρατες, που αφορά τη γενική εκπαίδευση, και το Λεωνάρντο Νταβίτσι, που σχετίζεται με την επαγγελματική κατάρτιση, και στα προγράμματα αυτά, που περιλαμβάνονται στα κοινοτικά πλαίσια στήριξης και προκύπτουν από την εταιρική σχέση των κρατών μελών. Το παράδειγμα του προγράμματος Σόκρατες. Το Σόκρατες εισήχθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 1995 και σχετίζεται με την προώθηση της συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα στον τομέα της εκπαίδευσης, ενώ η σπουδαιότητά του έγκυται στο ότι για πρώτη φορά η υποχρεωτική εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως τομέας δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης με την προαγωγή της διαβίου μάθησης και την ενθάρρυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση μέσω της συνεργασίας. Το Σόκρατες 2 έπειτα προωθήθηκε από τους Υπουργούς Παιδείας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια περίοδο 7 ετών και περιλάμβανε όλους τους παράγοντες της σχολικής κοινότητας, μεταξύ των οποίων εκπαιδευτικούς, διοικητικό προσωπικό, μαθητές, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο σύνολό τους, αλλά και ενδιαφερόμενους εκτός εκπαίδευσης, όπως ομοσπονδίες γονέων, δημοτικές και περιφερειακές αρχές, επιχειρήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αποτελούνταν από 8 δράσεις. Το Comenius, που αφορά τη σχολική εκπαίδευση, το Erasmus, που σχετίζεται με τη ρητοβάθμια εκπαίδευση, το Grundtvig, που αφορά την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ενηλίκων, το Lingua, που σχετίζεται με την εκμάθηση ξένων γλωσσών,
το Μινέρβα που αφορά την εκμάθηση των νέων τεχνολογιών, παρατήρηση και καινοτομία των εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών, κοινές ενέργειες με άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα και τέλος συνοδευτικά μέτρα. Στις χώρες που συμμετείχαν ιδρύθηκαν εθνικά γραφεία και στην Ελλάδα την ευθύνη για την επικοινωνία με τους πολίτες έχει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Για να αναλύσουμε την επίδραση που ασκούν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ελληνική εκπαίδευση, θα πρέπει πρωτίστως να μελετήσουμε τους παράγοντες που συντελούν στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε κάποιο τομέα, όπως είναι αυτός της εκπαίδευσης, όπως τις ομάδες ενδιαφέροντες, τους πολιτικούς φορείς, τις ανισότητες και τις δυνάμεις της αγοράς. Όσον αφορά την οικονομία, η αποδοχή των όρων της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης από την Ελλάδα αποτελεί περιορισμό στις εσωτερικές πολιτικές και οικονομικές επιλογές, σε συνδυασμό με την οικονομική εξάρτηση της χώρας μας από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από συγκεντρωτισμό και γραφειοκρατία, ενώ οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετατοπίζουν πολλές φορές τη δύναμη από το ελληνικό κράτος στις απαιτήσεις της αγοράς, γεγονός που αποδεικνύει την περιορισμένη επιρροή της Ελλάδας στις συλλογικές αποφάσεις της Ένωσης. Με βάση τα παραπάνω, γεννάται το ερώτημα κατά πόσο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και να είναι ανταγωνίσιμο των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Από τη δεκαετία του 1980 και έπειτα, έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο εκπαίδευσης, σε μια προσπάθεια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εκπαιδευτικών Θεμάτων που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνη για την προώθηση της εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών, ενώ το Ελληνικό Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών λειτουργεί υποστηρίζοντας προγράμματα κινητικότητας και ανταλλαγής εκπαιδευτών και μαθητών. Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς δραστηριοποιείται στην ίδια κατεύθυνση, ενώ παράλληλα η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας προωθεί τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι η αυξημένη συμμετοχή της χώρας μας σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις. Η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών και των μαθητών που μετακινούνται τα τελευταία χρόνια με τα ευρωπαϊκά προγράμματα έφερε στην επιφάνεια ορισμένες δυσκολίες, οι οποίες δυσχεραίνουν την προώθηση της ελληνικής συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργασίας. Σε αυτές συγκαταλέγονται η ακατάλληλη διοικητική υποδομή, τα προβλήματα γλώσσας, καθώς και η ανεπαρκής οικονομική στήριξη, ενώ συγχρόνως η έλλειψη κινήτρου για τους εκπαιδευτικούς, η εξάρτηση των εκπαιδευτικών οργανισμών από τις κεντρικές διοικητικές υπηρεσίες εκπαίδευσης και η έλλειψη προηγούμενης γνώσης και επιμόρφωσης σε συνδυασμό με την απουσία προγενέστερης εμπειρίας στο θέμα της ευρωπαϊκής συνεργασίας λειτουργούν ανασταλτικά στις παραπάνω προσπάθειες. Τα δίσκαμπτα αναλυτικά προγράμματα και ο σαφής αναλυτικός προδιορισμός της σχολικής δραστηριότητας δεν επιτρέπουν επίσης την εισαγωγή καινοτομιών που θα μπορούσε να μεταφέρει ο εκπαιδευτικός από τη συμμετοχή του σε κάποιο τέτοιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ενώ απουσιάζουν ο αποτελεσματικός συντονισμός και η αξιολόγηση των στόχων που έχουν επιτευχθεί. Τέλος, η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση των στατιστικών σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και των σχολικών μονάδων στα προγράμματα αποτελεί εμπόδιο στη διαδικασία της αξιολόγησής τους. Οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες έγιναν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθετήθηκαν από τις ελληνικές κυβερνήσεις σε εθνικό επίπεδο και οι οποίες με τη σειρά τους προσπαθούν να συγκλίνουν στις ευρωπαϊκές επιταγές με μια σειρά μέτρων και να αναβαθμίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Πιστεύετε λοιπόν ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι ικανό να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και αν δοθεί περαιτέρω έμφαση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αν βρεθούν περισσότερα κονδύλια για να καταστεί η ανταλλαγή των επιμορφούμενων ευκολότερη,
αλλά και αν τα ευρωπαϊκά προγράμματα βελτιωθούν και αξιολογηθούν, η συνεργασία στα ευρωπαϊκά πλαίσια θα ευνοηθεί και θα θεωρηθεί προσοδοφόρα. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την προσοχή σας.